8-5 για πρώτη φορά από το ξεκίνημα, η διαφορά φτάνει στους 3 πόντους. Και συνεχίζει βέβαια η 8-6, συμπληρώθηκαν 14 πόντοι. Κάθε 7 πόντους, επαναλαμβάνω, θα αλλάζουν τερέν, τους σηκώνουν κάποιες ανάσες. Ότι είναι βέβαια με 10 η Καβατζάση. Ναι, γιατί έχει κερδίσει και με την Ευστρία. Επειδή είστε και με τηλεόφρονα, κύριε Ρουμελιώτη, να πω ότι ήσασταν εσείς προπονητής. Εσείς δεν μιλάτε για τον εαυτό σας, το λέω εγώ όμως, γιατί πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος το ποιος ακριβώς σχολιάζει το παιχνίδι και τον, για ποιο λόγο τον καλό. Αυτή είναι η Δήμητρα Καρακούνη. Με αγωνία αδερφή της την παρότρινε το πρωί στον ημιτελικό. Μίτσο τον την φωνάζει, να το πούμε αυτό. Τη βοηθάει και στις προπονήσεις άλλωστε. Ναι, ναι, ναι. Αγαπημένη σαν μετάδοση της ΕΡΤ. 15-10 διαφορά είναι στους 5 πόντους, είναι η μεγαλύτερη. Ήταν δύσκολη η απόφαση το να διεξαχθεί τώρα τουρνουά μέσω πανδημίας. Αλλαγή αθλητρίας, όπως υπέδειξε ο κύριος Κουτσής, ο Λαμιώτης ρέφερη, η Λαμία Πουρλά. Παλιότερα όλα αυτά. Για την εθνική ομάδα θα έχουμε αλλαγή στο τερέν. Βλέπετε εδώ που δείχνει πώς θα κλείσει το μπλοκ η Αλβανίδη. Θα κλείσει τις ευθείες. Υπάρχουν και κάποια κρούσματα από ό,τι διαβάζω στις αποστολές. Οπότε να δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η διαχείριση. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο του Αγίου Νικολάου που έχει κάνει άψογη δουλειά στο κομμάτι της οργάνωσης. Και στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας όλοι. Χτύπημα δύσκολο για οποιονδήποτε αμυντικό. Ε, βέβαια, ναι, εντάξει. Χτυπώντας στην πίσω ζώνη, γνιδιάζοντας προβάδισμα λοιπόν, με 2 πόντους πλέον για την εθνική. Drop με δεμένα χέρια, not so good. Τεχνική ανάγκη δυνατότητα στην αντίπαλη ομάδα να πλησιάσει τους 2. Είναι ακραία στη σάλα, παίζει στον... από τον μπλοκ, το ονομάζουμε drop στην γλώσσα του beach volley. Προσπάθησε, είδε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα για δυνατή επίθεση και με ωραίο τρόπο, έξυπνο, να βγει μακριά από το φιλέ για να μπορέσει να βγάλει το Τόκιο. Μεγάλη προσπάθεια, κέρδισαν στην Τουρκία την πρώτη θέση. Οι αγώνες ξεκίνησαν βέβαια πρόπερση στο σκηνιά. Ήταν σε 3 φάσεις το Continental. Αγώνες, και υπάρχει και η διαδικασία μέσω από το Continental Cup, που είναι μια ομάδα από κάθε Ήπειρο, έχει δυνατότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσει να προκριθεί. 72, ενώ βέβαια έχουμε από την άλλη πλευρά με 1,78 την Αρβανίτς. Απίστευτους χρόνους στα αεροδρόμια, δηλαδή αυτό με το beach volley, το να ταξιδεύεις από την Νορβηγία. Για το η φετινή χρονιά βλέπετε εδώ, αγκαλιάζονται όμως και οι τιμένες, γιατί έχουν ξεπεράσει τον εαυτό. Θα έχουμε ωραίες στιγμές, θα δούμε, βλέπετε πώς αγκαλιάζει την Δήμητρα Καρακούνη η Αρβανίτς εδώ.